Σαββάτ. Τι είναι. Συνδικαλιστές. Αυτή η εικόνα που βλέπουμε σήμερα εδώ είναι η εικόνα που οραματιζόμαστε για το μέλλον του τόπου μας. Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι, χωρίς ιδεολογικούς φραγκούς, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς, εργαζόμενοι και ηγεσία να συζητούμε μαζί την επόμενη μέρα στην Τουρκία. Όπως γνωρίζετε, από τον περασμένο Μάιο, με τον φίλο μου Μουσταφά Κιντζή, ξεκινήσαμε ένα νέο κύκλο διαπραγμάτευσης για την επίλυση του Κυπριακού. Έχω την παραμικρή αμφιβολία πως χωρίς τη δική σας στήριξη, χωρίς την κατανόηση και την συμβολή των εργαζομένων σε αυτόν τον τόπο, η προσπάθεια μας θα ήταν καταδικασμένη ή και μπορεί να είναι καταδικασμένη αν δεν στηριχθεί πραγματικά από τους εργαζόμενους. Συνεπώς η στήριξη σας συνιστά πολύτιμο βοηθό στο έργο της. Κυρίες και φίλοι, εδώ και δεκαετίες στη χώρα μας, οι άνθρωποι ζουν σε συνθήκες που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στην Ευρώπη. Το status quo δεν επιτρέπει σε κανένα πολίτη να απολαύσει τα δικαιώματα, τις ελευθερίες, αλλά και το επίπεδο ευημερίας που όλοι οι άλλοι πολίτες στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούν σαν αδιαφυσβήτητα και σαν ευκαιρία. Όπως και στις δικές σας κοινές δηλώσεις συχνά επισημαίνεται, το status quo είναι ασυμβίβαστο με τις αρχές του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου και συνιστά μια μόνιμη πηγή διαταραχής της δημογραφικής ισορροπίας αλλά και ασφάλειας στο νησί μας. Αυτή λοιπόν η κατάσταση θα πρέπει οριστικά να καρπατιστεί. Οι μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης και ευημερίας που υπάρχουν υπονομεύονται, θα πρέπει να το παραδεχτούμε, από την παρούσα κατάσταση αντιπαράθεσης, καθώς ύπαρξη της διαχωριστικής γραμμής συνιστά σημαντικό εμπόδιο στο αναπτυξιακό δυναμικό της πατρίδας της. Για μας δεν υπάρχει άλλη επιλογή, δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά να φέρουμε την ειρήνη στον τόπο μας. Αυτόν τον στόχο φιλοδοξούμε να υπηρετήσουμε διαπραγματευόμενοι με τον Μουσταφά για την δημιουργία ενός ομόσπονδου κράτους, στο οποίο τα δικαιώματα και των δύο κοινοτήτων θα είναι απολύτως διασφαλισμένα τόσο σε επίπεδο κοινότητας όσο και σε ατομικό επίπεδο. Αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες, αλλά σεβόμαστε τις διαφορές και οικοδομώντας στην κατανόηση προχωρούμε. Θα πρέπει να πω ότι έχει παρατηρηθεί πρόοδος στις προσπάθειες που καταβάλλουν. Όπως και πρέπει να παραδεχτώ ότι υπάρχουν ακόμα προβλήματα και δρόμους που πρέπει να διανύσουν. Η στήριξη τόσο των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των εργαζομένων, της κοινωνίας των πολιτών θα βοηθήσει ώστε προβλήματα που θεωρούνται σήμερα ανυπέρβλητα να ξεπεραστούν. Στόχος μας του τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι να συγχεράσουμε αυτά που θεωρούμε ως συμφέροντα των κοινοτήτων μας με την δημιουργία ενός κράτους και λειτουργικού και αποτελεσματικού. Σε τίποτα δεν εξυπηρετεί να κλείνουμε τα μάτια στις ιστορικές πραγματικότητες και στα δεδομένα που δημιουργεί η παγίωση μιας κατάστασης πραγμάτων. Πρέπει να αναγνωρίσουμε τις διαφορές και να σεβαστούμε τις ανασφάλειες που έχουν δημιουργηθεί με τα χρόνια. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να οδηγηθούμε σε αναχρονιστικά μοντέλα διασφάλισης των ανησυχιών. Ελπίζουμε μια λύση στην οποία δεν θα υπάρχουν περισσότερο, ή προσδοκούμε σε μια λύση που δεν θα υπάρχουν περισσότερο ή λιγότερο ευρωπαϊκά εδάφη σε αυτή την χώρα και φιλοδοξούμε το ευρωπαϊκό κεκτημένο να εφαρμοστεί σε ολόκληρο το νησί, όπως άλλωστε προβλέπεται και στη συνθήκη προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ομοσπονδία σε όλο τον κόσμο είναι το σύστημα που φέρνει κοντά ξεχωριστές οντότητες και ανθρώπους
που θέλουν να ξεκινήσουν από ένα κοινό μέλλον, από ενδεχομένως διαφορετικές αφετηρίες όσον αφορά πάντα την εθνική και θρησκευτική προέλευση. Κάτι που ακριβώς συμβαίνει και στη δική μας πατρίδα. Δεν εννοώ ότι δεν έχουμε ιστορικούς δεσμούς και κοινή παράδοση και κουλτούρα. Εννοώ όμως ότι μετά την πάροδο μιας μακράς διάρκειας αντιπαραθέσεων είναι φυσικό να πρέπει να δημιουργήσουμε εκείνες τις συνθήκες που να μας φέρουν κοντά. Και αυτό που το 1977 αποφασίστηκε ήταν το μοντέλο της Δύσης που διασφαλίζει την δικοινοτικότητα, που διασφαλίζει την ισονικότητα, που διασφαλίζει την πολιτική ισότητα, που δημιουργεί πραγματικά τις προοπτικές μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον να μπορούμε ξανά να συνδημιουργήσουμε, να μπορούμε ξανά να συμβιώσουμε, να δώσουμε ελπίδα, αν θέλετε, στα παιδιά, στους απογόνους μας. Η Ομοσπονδιακή Κύπρος θα αποτελεί χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι, και αυτό εκ της φύσεως του συνιστά επαρκή παράγοντα, όχι μόνο σταθερότητας, αλλά και δημιουργία συνθηκών ευημερίας. Μέσα στο νέο διεθνές κοινικό που δραματικά μεταβάλλεται, θέλω να μεταφέρω το μήνυμα πως η επίλυση του Κυπριακού θα συνιστά μια σημαντική επιτυχία και για ολόκληρο το διεθνές σύστημα, καθώς θα αποτελέσει το πρώτο επιτυχές παράδειγμα στην περιοχή μας επίλυσης κρίσεων μέσα από τον διάλογο. Θα είναι ένα παράδειγμα που είμαι βέβαιος πως η διεθνής κοινότητα έχει κάθε λόγο να στηρίξει τόσο για να επιτευχθεί όσο βεβαίως και για να επιμερίσει. Κύριε Σεφίλη, αποτελεί ιδιαίτερη μας ευθύνη να αποφασίσουμε πως το πλαίσιο της Δύσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση η ταχεία σύγκληση της μακροοικονομικής πολιτικής με στόχο την ανάπτυξη των θεσμών και της αγοράς εργασίας και των εργασιακών σχέσεων. Είμαι βέβαιος ότι πολύτιμα θα είναι τα συμπεράσματα από τις εργασίες των διαφόρων εργαστηρίων όχι και οργανώσει, ενισχύοντας μας έτσι στο να υιοθετήσουμε κανόνες που να δημιουργούν τις συνθήκες ενιαίας αγοράς εργασίας, ενιαίας αγοράς και ανάπτυξης ευρύτερα. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουμε πως η εκπαίδευση, η υγεία, τα κοινωνικά δικαιώματα σε ολόκληρη την Κύπρο θα είναι διασφαλισμένα ισότιμα και στην βάση διεθνώς πάντα κατοχυρωμένων αρχών. Θέλω να αναδείξω και από αυτό το βήμα τις μεγάλες προοπτικές που διανύει για τους εργαζόμενους και τα δικαιώματα τους η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, η υγεία και η ασφάλεια, στον χώρο δουλειάς και γενικά τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εργοδοτών και των εργαζομένων αποτελούν εκ των όλων κάνε υποχρεώσεις του κράτους μέσου. Κάθε χώρα της Ένωσης πρέπει να μεριμνά ώστε η εθνική της νομοθεσία να προστατεύει τα δικαιώματα τούτα, τα οποία κατοχυρώνονται με τις οδηγίες περί απασχόλησης. Η εμπειρία μας τα τελευταία σχεδόν 11 χρόνια ως χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει εμπλουτίσει σημαντικά τις αντιλήψεις μας για τον τρόπο λειτουργίας ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους και έχουμε πια βαθιά αντίληψη για το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και νομοθεσίες για να υποδομήσουμε ένα αξιόπιστο δημοκρατικό κράτος στον τόπο μας. Αυτό που επιθυμώ να γίνει απόλυτα κατανοητό είναι το γεγονός πως η λειτουργία της χώρας μας στο ευρωπαϊκό πλαίσιο αντανακλάται στην καθημερινή μας δραστηριότητα, τόσο με εποπτικό όσο και νομοθετικό ρόλο. Θέλω απλώς να σας επισημάνω πως ακόμη και σήμερα περίπου το 40% των νομοθεσιών και κανονισμών που επικύρωσε η Βουλή των Αντιπροσώπων το 2015 έχουν ένα αρμονιστικό χαρακτήρα. Τα πρώτα χρόνια από την ένταξή μας το ποσοστό αυτό ξεπερνούσε το 80%, ενώ από το 1962 που υπεγράφει η πρώτη εμπορική συμφωνία Κύπρου Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι σήμερα είναι χιλιάδες οι νομοθεσίες που πέρασαν από την Βουλή και είχαν ένα αρμονιστικό χαρακτήρα.
Ένα μέρος αυτών των νομοθεσιών αφορά βεβαίως και τα εργασιακά θέματα. Τα αναφέρω αυτά, φίλε και φίλοι, για να αντιληφθούμε όλοι το μέγεθος της εμπλοκής του ευρωπαϊκού κεκτημένου στην λειτουργία του κράτους μας. Η διαδικασία εναρμόνιση με το κοινωνικό κεκτημένο δεν σταματά ποτέ, θα πρέπει να το γνωρίζουμε, καθώς η παραγωγή νομοθετικού έργου στην Ένωση, την οποία ενσωματώνουν στο δίκαιο του στα κράτη-μέλη, είναι για τα ίδια διαρκής. Το γεγονός αυτό μας διασφαλίζει πως η Κύπρος ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί παρά να λειτουργήσει στο πλαίσιο της Ένωσης, η οποία κατά κανόνα υιοθετεί τις υψηλότερες προδιαγραφές, ειδικά όταν πρόκειται για ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα. Κυρίες και φίλοι, είμαι βέβαιος πως μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Μπορούμε να κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας μια πατρίδα για την οποία θα είναι μόνο ασφαλή, αλλά και εξίσου περήφανη. Μια πατρίδα η οποία αξιοποιώντας και την θέση της στον σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και αξιοποιώντας τη γεωγραφική της θέση στην περιοχή, θα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και συνεργασίας στην γειτονιά. Θέλω θερμά να σας συγχαρώ για τις προσπάθειες που καταβάλλετε, ενώ ταυτόχρονα σας ευχαριστήσω που μας δίνετε την ευκαιρία να ακούσουμε τους κοινούς προβληματισμούς, τους κοινούς στοχασμούς και να ενδυναμωθούμε στην προσπάθεια να επιτύχουμε αυτό που πιστεύω το σύνολο του κυπριακού λαού προς το κύριο μας. Σας ευχαριστώ τα λεπτά.